Λεπτά, ε, στον Πειραιά. Τώρα έχουμε σοβαρέ εξέλιξει και στην υπόθεση των εξοπλιστικών. Είναι μαζί με η Ιωάννα Μάνδρου. Η Ιωάννα, ανακριτή και εισαγγελέα, ε, συμφώνησαν και έκριναν προσωρινά κρατούμενο τον ε, Σωτήρη Εμμανουήλ. Είναι ο πρώην πρόεδρο των ναυπηγείων ε, Σκαραμαγκά, επί Υπουργεία Τσουχαντζόπουλη, να θυμίσουμε. Και φέρεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να έχει διακινήσει, αλλά και να έχει ο ίδιο πάρει πολύ μεγάλο ποσό μιζών. Είναι ένα πρόσωπο κλειδί σε αυτή την υπόθεση των υποβρυχίων. Μία από τι μεγαλύτερε εξοπλιστικέ συμβάσει των τελευταίων ετών. Ήταν ο άνθρωπο που ήταν διευθύνων σύμφωνο στα ελληνικά ναυπηγεία. Ο ρόλο που διαδραμάτισε στο να υπογραφεί αυτή η σύμβαση είναι κομβική σημασία. Από του λογαριασμού του έχουν περάσει 24 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιο αποδέχεται τα 17 και σήμερα στον ανακριτή είπε ότι αυτά τα χρήματα είναι νόμιμα και εξέφρασε μία σειρά επιχειρημάτων για να πει στις δικαστικές αρχές ότι ήταν προϊόν ναι. ε, πολιετούς εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δεν έπισε προφανώς και προφυλακίστηκε. Προφανώς, μιλάμε Άνα... για ένα τεράστιο ποσό έτσι. Ε, τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό. Και να θυμίσω εδώ ότι για την υπόθεση ε, του κυρίου Εμμανουήλ υπάρχει κατάθεση στην γερμανική δικογραφία που τη δίνει άλλος ε, από τους βασικούς που διακίν, διακίνησαν τι μίζε, ο Μιχάλης Μπαταδό, που λέει ότι του έδωσε 17 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, Ιωάννα, αύριο απολογείται και ο κύριο Μπέλτσιο. Είναι πρώην στενό, πολύ στενό συνεργάτη του Άκη Τσοχατζόπουλου και αυτό είναι ένα πρόσωπο κλειδί. Και αυτό ένα πρόσωπο κλειδί στο σκληρό πυρήνα των ανθρώπων που μοίραζαν και έπαιρναν μίζε. 8 εκατομμύρια κατηγορείται ότι έχουν ε, από τη δικαιοσύνη ότι έχει πάρει. Ε, οι πληροφορίε λένε ότι και ο Ιωάννη Μπέλτσικο θα κρατήσει την ίδια στάση που κράτησε σήμερα και ο Εμμανουήλ, δηλαδή δεν θα μιλήσει. Δεν Άντως, θα δώσει ονόματα. Ιωάννα, επειδή είναι πολλά τα πρόσωπα και είναι και πάρα πολλά τα εκατομμύρια, μπορούμε λίγο να δούμε πώ ακριβώ έχει ο χάρτη τη μίζα, αν μπορώ να το πω έτσι. Να δούμε ποιοι, πόσα, να δούμε λίγο του πρωταγωνιστέ αυτή τη ιστορία. Ναι, εσύ, διότι εδώ μιλάμε πραγματικά για χορό εκατομμύριων και μιλάμε Χάνεις μόνο μπάλα. Την μπάλα κοντεύουν να τη χάσουν ακόμα και οι δικαστέ. Μιλάμε τώρα μόνο για τα υποβρύχια. Μιχάλη Ματαντό είναι ένα πρόσωπο κλειδί, εκπρόσωπο τη γερμανική εταιρεία Φέροσταλ, που ανέλαβε τα, την, την, τη σύμβαση. Θα εμφανιστεί την Τρίτη Την Τρίτη δια, έχουν διακινηθεί 55 εκατομμύρια από του λογαριασμού του και από διάφορε εταιρείε, εκ των οποίων η μία είναι η σημαντικότερη. Ε, Αλέξανδρο Σαββατάγγελο συνελήφθη χθε για την παραβίαση του όρου, επιχειρηματία 30 εκατομμύρια. Έχουμε στη συνέχεια τον Παναγιώτη Ευσταθίου, εκπρόσωπο της γερμανικής εταιρείας Atlas. Ε, είχε και αυτός συμμετοχή με εργασίες και αντισταθμιστικά στα υποβρύχια, 26 εκατομμύρια. Και εδώ μιλάμε για τους διακινητέ, δηλαδή για πρόσωπα τα οποία διοχέτευαν μίζες. Πάμε τώρα να δούμε τους αποδέκτες. Διοχέτευαν και ενδεχομένω μπορεί και να κρατούσαν να, και κάποιοι, αυτό κανεί δεν το ξέρει. Ναι αυτοί που τα πήραν ή τουλάχιστον που η δικαιοσύνη έχει στοιχεία μέχρι στιγμή. Άκη Τσοχατζόπουλο 57 για υποβρύχια και τορμιένα. Αυτά τα λεφτά του έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα βρεθεί. Ιωάννη Μπόκο, πρώην Γενικό Διευθύντη Εξοπλισμών, 30 εκατομμύρια. Το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί υπάρχουν νέα ευρήματα. Υπάρχει ο Σωτήρη Εμμανουήλ που είπαμε ότι σήμερα απολογήθηκε και προφυλακίστηκε. Πρώην Διευθύνων Σύμβουλο των Ελληνικών Αυπηγείων, 17 συνολικά 24. Ε, Βεβαίω, και έχουμε τον Ιωάννη Μπέλσκι που πάει αύριο με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ε, Τέλο, να πούμε ότι έχουμε τον Αντώνιο Κάντα, ο οποίο έκανε και μεγάλε αποκαλύψει. 1,5 εκατομμύρια μόνο για τα υποβρύχια και ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα μικρό, τα ASRAD. Συνολική μίζα που του βρέθηκε: 16 εκατομμύρια. Ε, μιλάμε για χωρό εκατομμυρίων. Τρέμε σε... και να τα αθροίσει όλα αυτά τα εκατομμύρια, γιατί ναι, και και ξέρει και... πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο αυτά. Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά. Είναι μόνο όσα έχουν εντοπιστεί και όσα έχουν βρει οι δικαστικέ αρχέ. Και να σκεφτεί ότι τα εξοπλιστικά που έχουν ανοίξει και οι έρευνε έχουν προχωρήσει είναι τα υποβρύχια και τα ρώσικα άρματα. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν θα ανοίξουν άλλε μεγάλε εξοπλιστικέ συμβάσει, όπω είναι τα Λεόπαρντ, φρεγάτε και ούτω Ας, Έχει πολύ ψωμί ακόμη αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα.